Τρίτη και Φαρμακερή. Θα μου πεις γιατί επιμένεις ρε Μιχάλη στο ίδιο μέρος. Εντάξει. Πες το διέστηση, πες το ότι είναι το πιο κοντινό, πες το ότι μου έχει δώσει δύο ψαράκια. Πες το ότι θέλετε. Εδώ μου λέει το ένστικτο να επιμένω. Σήμερα ήρθα να παίξουμε ψαράκια τεχνητά. Και μάλιστα θα δοκιμάσω για πρώτη φορά και ακριβό ψαράκι. Είμα σκίμερ. Πρόταση για θάνατο, όπως λέει ο Γιωργάκης. Ό,τι ακουμπήσει δεν θα τα αφήσει. Για να δούμε. Θα βγει αληθινός ή πατάτες. Γεια μας για τώρα. Όπως είπα, είμα σκίμερ. Γαβροσαρδέλα, φρύσα ό,τι θέλετε πείτε το. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα το ματώσουμε ή θα ξεπατωθούμε στις βολές πάλι και τίποτα αποτέλεσμα. Ωραία, 60 μέτρα! Αδειάζει η μπομπίνα! Καλά βολή, σκύλος λέμε! Προσπαθώ να κάνω walk the dog, το βλέπω πάντως, κάνει κάτι. Τσαλαβουτάει, πηδάει, κάνει μαγκές. Κάτσε ήσυχα ρε Φίβη. Άμα σε πιάσω μες στο πλάνο θα σε σβήσω, έτσι, θα σου βάλω... Δεν σε νοιάζει! Αν δεν σε νοιάζει δεν σε σβήνω πάντως! Χοροπηδάει, χτυπιέται. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ψάρι εκεί και να μην του αρέσει αυτό το πράγμα. Μέχρι εκεί, ε! Έμπλεξε, γι' αυτό πάει κάτω. Μετά θα γίνει λαϊκό προσκύνημα ρε εσύ. Λαϊκό προσκύνημα θα γίνει άμα βγει τέτοιο ψάρι. Λες, ε! Για να δούμε. Θα μας χατηρέψει σήμερα. Άλλαξα σε Duo Realis κέφαλο. Μα έχεις τεχνητά, παίζεις.
Το θέμα είναι... Αλλά εντάξει, η βολή δεν συγκρίνεται τόσο αυτό το πράγμα με το ήμα πριν. Μια χαρά βγάζει το γκόκ, δεν το καφέ και πιο εύκολο κιόλας. Κάτι ήταν εκεί από πίσω και θορυβήθηκε. Ακόμα παίζουν τα αναπόνερα. Το ακολούθησε αλλά δεν του άρεσε κάτι, δεν του άρεσε. Θα πέσει ο ήλιος και θα βλέπουν χειρότερα, οπότε μετά κάτι μπορεί να γίνει. Έχω βάλει και τα γυαλιά μου σήμερα. Μια χαρά προστατεύομαι. Ωραία, πολύ ωραία βολή. Έφτασε την απόσταση. Αυτό! Το cross stage της Major Craft, το 10-30. Έτσι και πες κάτι μεγαλύτερο από ένα κιλό εδώ πάνω, θα γελάει και το παρδαλό κατσίκι αν το βγάλω έξω. Εντάξει, έβγαλα, πότε ήτανε. Πριν από 15 μέρες ένα λούτς 1,5 κιλό από εκεί. Αλλά για να το σηκώσω χωρίς απόχη ήταν έτσι το καλάμι. Πού είναι τα ψάρια? Ωραίο, πού είναι τα ψάρια? Να μην τρώμε το χρόνο άδικα. Άλλαξα σαν ένα τεχνητό που μου έχει χαρίσει ο Γεωργάκης. Πένσιλ είναι, περίεργο, είμαι διάφανο. Και λέει Λουφ Λουτ Πένσιλ 48, 98, μάλλον 98 πρέπει να είναι. Για να δούμε τι βολή κάνει και αυτό και τι παιχνίδι κάνει. Μια μέτρια. Λίγο πιο κάτω από το Realis. Τη δεύτερη την προσπαθήσω λίγο παραπάνω. Είναι πιο δύσκολο στο να βγάλει το walk the dog. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω εγώ να το δουλεύω, μάλλον. Α, πρέπει να το αφήνω να κάνει τις κινήσεις και μετά να τραβάω. Είναι διαφορετικό από τα δύο προηγούμενα. Θα κάνω μια καλή βολή τώρα. Α, πλησίασε αρκετά. Πέρασε το Realis, μπήκε στη βολή του ήμα. Αυτό έχει 3 και 2, 5 σταθερές μπίλες μέσα. Πετάει και πίδακες, μου αρέσει. Τουφ, τουφ.
Τσαμπουκαλεύεται, φεύγει αριστερά, δεξιά, άμα τους κάσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα, αλλά άμα του τις σκάσεις, τώρα πρέπει να έχει μπλέξει αλαγκιά. Σκάσει το χτύπημα, τάου, 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 τάου. Δεν είχε μπλέξει αλαγκιά. Τσαμπουκό θορυβούδης. Σαν σκύπιν σου κάνει, walk the dog, δεν νομίζω. Το walk the dog είναι όταν το χτυπάς, πρέπει να φεύγει δεξιά-αριστερά. Είναι μέχρι να βρεις το ρυθμό του. Τώρα το χάσα, πήγε, έγινε υποβρύχιο. Θα τις αφήσω να δει, να το. Γιατί έγινε υποβρύχιο δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, κάτι θα έχει μπλέξει, δεν μπορεί. Ρε μυστήρια πράγματα. Βλέπω γλάρους να μαζεύονται ψηλά. Παίξα και λίγο ψηλά τώρα, να δούμε. Προσπαθώ να κάνω. Όσο πιο έντονες κινήσεις γίνεται στο καλάμι, στη μύτη, για να τις παίρνει και το ψαράκι. Ωραία, τι ωραία που έρχεται, τι ωραία που έρχεται, τι ωραία που έρχεται. Να έχει και ένα ψάρι, να το πάρει. Αχ, ωραία. Φιδάκι, 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 έλα ρε φιδάκι, 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 φιδάκι. Γκάμπο, πα, 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 πα. Ναι, αλλαγή τεχνητού. Savage 155 Surf Walker 23 γραμμάρια sinking χρώμα κάκι ή sand eel πρέπει να είναι βολή, αυτό πρέπει να έχει την καλύτερη από όλα και ας είναι στα. Θα μου πεις και το που είχε βαρύ 23 γραμμάρια, ναι, γιατί άλλα 14-18. Ωραία! 70 μέτρα! Είναι και βυθιζόμενο. Έχει ένα πολύ ωραίο walk the dog, βγάζει το φίδι σχεδόν, πω 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 πω. Αμάν! Κάτι ήταν, να το! Το ανέγκρισα! Το ανέγκρισα, ήταν από πίσω του, έκανε αστοχία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αυτό το walk the dog ήταν απίστευτο. Καλά κάνει 90 μέτρα βολή, δεν είναι, και δεν έχεις αέρα από πίσω, δεν έχεις τίποτα.
ξέρω αν πηγαίνω γρήγορα, αν πηγαίνω αργά, τι διάλο. Τώρα, κάτεβεξε εδώ μπροστά. Άμα σε πάρω κατά λάθος μέσα στο τέτοιο, σε σβηνώ. Στο πλάνο. Ή δεν σε νοιάζει. Γιατί στο προηγούμενο σε έσβησα. Έβγαζα ψαρί. Όχι. Αλλά φαινόταν η πινακίδα από τα μάξι, εσύ ο φίλος σου. Και έβαλα, ξέρεις, έβαλα γυαλί από πάνω. Τώρα ξέρεις τι σκέφτηκα ρε που λες. Πώς εγώ εδώ πήγα τα καφάρια. Εχθές. Σήμερα, πώς την έβλεπες. Μήπως παρεθήκανε λίγο το τόπ. Και θέλουν να πάνε κάνα πλανάκι. Ναι, και πριν που πέσα εγώ μια μισή ώρα πλανάκια τίποτα. Ναι. Τώρα εδώ που ερχόταν δεν το δες που πλατσούρισε. Που έφερνα αυτό εδώ πέρα, γιατί δοκιμάζω τεχνητά και εγώ δεν ξέρω από τόπ. Να σου το πω έτσι και προσπαθώ να βγάλω κίνηση. Αλλά δεν ξέρω, το πάω γρήγορα, το πάω αργά. Τι διάλο κάνω, δεν ξέρω. Τώρα αυτό κάποτε ήταν Tiger. Μπανανούλα. Μετά την επέμβαση έγινε Ghost. Για να δούμε τι θα πει και αυτό. Καμιά σαρταριά μέτρα βολή. Το πιο ελαφρύ από όλα είναι 13 γραμμάρια ή 12, κάπου εκεί. Εγώ δεν θέλω πολλά, ένα ψάρι να μου κάτσει, θέλω και δεν φεύγω. Ωραία, κλειστό walk the dog κάνει. Με πολλά ανοιχτά απόνερα. Και το διατηρεί μέχρι έξω. Εντάξει, βολή σαν το ρεάλις. Πάντως μετά το ύμα το σκίμερ έχει την καλύτερη κίνηση, walk the dog και χωρίς πολλές μαγκές.
Τώρα σου γιατί έχεις περάσει από πάνω, έτσι. Πριν γίνει το μπαμ. Μα είδα, βλέπα την πετονιά μου και βλέπα το δικό σου. Πώς πάει στραβά. Η ώρα πέρασε. Ψάρια δεν είχε. Δεν πειράζει, καλά περάσαμε. Άντε και στην επόμενη εξορμήση. Ευχαριστώ πολύ που με βλέπετε. Να είστε καλά. Καλές θάλασσες όλους. Γεια σας.